Είσαστε όλοι εδώ! Ακόμα! Θυμόμαστε και ποτέ δεν ξεχνάμε! Θυμάμαι, ποτέ δεν ξεχνώ! Θυμάμαι! Γιατί εγώ είμαι Βέρος! Βέρος Καλαματιανός! Περήφανος Μεσσίνιος, σεισμός αισθητός! Εμείς εδώ είμαστε φιλόξενοι και ντόπρος λαός! Αλλά άμα δούμε κουτσουκέλα, σου ξυγιόμαστε αλλιώς! Πρωτοεμφανίστηκε την εποχή που το hip-hop ξεκινούσε την διαδρομή του στην ελληνική μουσική σκηνή. Ο Ηλίας Παπανικολός, κατά κόσμον εισβολέας, είναι με τον έναν ή άλλο τρόπο κομμάτι αυτού που αποκαλούμε ελληνικό hip-hop. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά έζησε για αρκετά χρόνια στην Αθήνα. Σήμερα μένει μόνιμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Είναι μπαμπάς και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να γράφει εκπληκτικές ρήμες. Οι πρώτες hip-hop ρήμες ξεκινήσαμε το 96, γιατί την είχα δει αντιδραστικός, ξέρεις κιόλας, πιτσιρικάς που με ενοχλούσαν, ξέρω εγώ, οι καθηγητές, που βασικά δεν ήξερα τι μου φταίει και ξεκίνησα να ξεσπάω στο χαρτί. Γνωστός για την funky διάθεση και τη θετική του ενέργεια, φροντίζει να διασκεδάζει τον κόσμο και να περνάει καλά. Όταν ανεβαίνω πάνω στη σκηνή είναι μια καινούρια πρόκληση για μένα. Προσπαθώ να βάλω τον κόσμο στο τρυπάκι το δικό μου, στη δικιά μου τη φάση, στο δικό μου κόσμο, στη δικιά μου πραγματικότητα. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη μουσική του ραμπέτικο. Τι σημαίνει αυτό? Γεια σου Χριστάρα μου! Την έχω μπλέξει τώρα τελευταία με μπαγλαμάδες, τζουράδες. Έχω βάλει πιο ελληνικά στοιχεία στο hip hop. Δηλαδή, ενώ όλοι οι άλλοι το αμερικανοποιούν, δηλαδή ξέρεις, συνεχίζουν αυτή την ίδια φάση, εγώ προσπαθώ να διαφοροποιηθώ κάνοντας κάτι τέτοιο, ας πούμε. Η απόφαση της επιστροφής του στην Καλαμάτα δεν ήταν δύσκολη. Άλλωστε, εκτός από αγαπημένη πόλη, είναι και τόπος έμπνευσης και δημιουργίας. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει στην Καλαμάτα? Στην Καλαμάτα με εμπνέει το εξής πράγμα. Το ότι έχει τρία διαφορετικά πράγματα για να ασχοληθείς. Δηλαδή, έχει βουνό, θάλασσα και πόλη. Δηλαδή, ξέρεις, το κάθε ένα σου δίνει τα δικά του ερεθίσματα. Κάθε γωνιά και αναμνήσεις, κάθε παγκάκι και ρήμα. Να μου ζήσετε, μάγκες.